Θα πάμε στο συντονιστή του πυροσβεστικού σώματος για τη Στερεά και τη Θεσσαλία, τον κύριο Δημήτρη Καρασαβίδη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα, κύριε Καρασαβίδη. Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Να είμαστε καλά. Και να είναι πραγματικά καλός μήνας από όλες τις απόψεις και από την άποψη της αντιπυρικής προστασίας. Αυτό πιστεύουμε και εμείς. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Είναι το 1 του Ιουλίου. Περιμένουμε μια σημαντική επιδείνωση πυρομετεωρολογικών συνθήκων, όπως έχουν ονομαστεί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ναι. Ενίσχυση ανέμων, χαμηλή σχετικά υγρασία και θερμοκρασίες υψηλές που ευνοούν και την έναρξη πυρκαγιάς αλλά και την ταχεία εξάπλωση. Γι' αυτό ήθελα να συστήσω στον κόσμο να αποφεύγει θερμές εργασίες, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν οικοπαιδικοί χώροι και δεν έχουν καθαριστεί, δίπλα σε δασικές εκτάσεις, το κάπνισμα των μελισσών, εντάξει, κυρίως σε δασικές εκτάσεις, και γενικά οποιοδήποτε άναμα πυρός που απαγορεύεται από 1 Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, να προσέχουμε όλο το διάστημα, αλλά όταν οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα, να προσέχουμε διπλά, γιατί πρέπει να αποφύγουμε καταστροφικά φαινόμενα. Όταν ξεκινήσουν οι πυρκαγιές, ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι είναι πολύ δύσκολο να τις σταματήσουμε. Ακριβώς. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Να μην ξεκινήσουν, αλλά και αν ξεκινήσουν, να προλάβουμε τουλάχιστον στην έναρξη της πυρκαγιάς να στείλουμε όσες δυνάμεις μπορούμε για να μπορέσουμε να την καταστήλουμε και επίγειες και εναέριες. Αυτό είναι το ζητούμενο και το στοίχημα και πρέπει να το κερδίσουμε. Κύριε Καρεβασίλη, όταν λέμε ότι είστε σε ετοιμότητα, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι ο μηχανισμός μας είναι σε ετοιμότητα, είμαστε έξω τα περιπολικά μας, όλοι όσοι εμπλέκονται στο σχέδιο δασοπυρόσβεσης και αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε συμβάν πυρκαγιάς και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την πολιτική προστασία, τους δήμους, τους εθελοντές, εντάξει, την αστυνομία, τα δασαρχεία και όλους όσους εμπλέκονται στις δασοπυρότητες, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να φέρουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Υπάρχουν περιοχές που σας προβληματίζουν πιο πολύ και εκεί είστε σε κόκκινο συναγερμό? Εντάξει, είναι περισσότερο, τα αναφέρατε και εσείς στο δελτίο σας, είναι περισσότερο η κεντρική και νότια Εύβοια και ένα μεγάλο κομμάτι της Βιωτίας. Περισσότερο από την Κυριακή φυσικά και ίσως και τη Δευτέρα να συνεχιστεί. Ναι. Και σήμερα τις τελευταίες ώρες είχαμε πολύ ισχυρούς ανώμους τοπικά. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως και στη Λαμία, είχαμε και βροχή. Αυτό συμβαίνει παντού. Είναι αλλοπρόσαλος ο καιρός ακόμη. Ακριβώς. Αυτές οι μεταβολές που έχει ο καιρός μας καθιστούν και σε ιδιαίτερη ετοιμότητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι φαινόμενα παρουσιαστούν. Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο καλά και για εσάς και για όλους μας και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και να υπενθυμίσω πάλι στον κόσμο ότι οτιδήποτε βλέπει που έχει σχέση με πυρκαγιά, το τηλέφωνο είναι το 199. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρώτη ενημέρωση και ειδοποίηση που θα έχουμε και οι πρώτες πληροφορίες που θα έχουμε για μια πυρκαγιά που είναι στην αρχή της και στην έναρξή της. 199 λοιπόν. Ακριβώς. Το νούμερο, αν δούμε καπνό, πυρκαγιά ή οτιδήποτε για να το προλάβουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Καρασαβίδη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.